Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν οι πυροσβέστες νωρίς σήμερα το μεσημέρι, καθώς από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε φωτιά στην αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης στο Νέο Σούλι. Με επαγγελματισμό και ψυχραιμία, οι πυροσβέστες κατάφεραν από πρώτη στιγμή να περιορίσουν τη φωτιά στην αυλή του εργοστασίου, ώστε να μην επεκταθεί. Το πανικό, είμαστε επαγγελματίες. Ο πανικός είναι κακό σημείο. Σε εμάς ο πανικός δεν υπάρχει. Πάντα το με κυριαρχεί η ψυχραιμία. Στο σημείο έσπευσαν 9 οχήματα και 18 άντρες από το πυροσβεστικό σώμα, ενώ βοήθησαν και οι Δήμοι Σερών και Μανουήλ Παπά, που έστειλαν αμέσως 4 υδροφόρες. Η φωτιά ξεκίνησε και έμεινε στο συγκεκριμένο χώρο, άγριο χώρο, όπου υπήρχαν πέλετ, υπολείμματα ξυλία, ξέρετε όλα αυτά τις πόρτες, είναι όπου κατασκευάζεται το πέλετ, σε σωρό. Καταλαβαίνετε λόγω της του εφλέκτου του υλικού του οποίου υπήρχε. Ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Νομού Σερών εξέφρασε την αισιοδοξία του για την έκβαση της επιχείρησης. Θεωρώ πως όχι, αλλά όταν έχουμε μια τέτοια επιχείρηση σε εξέλιξη, πάντα βάζουμε στο μυαλό μας όλες τις συνιστώσεις. Μάλιστα. Είναι σε εξέλιξη, αλλά λέτε ότι καταλαβαίνω ότι είναι σε έλεγχο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο.